Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε μετά από αρκετό καιρό σε ένα καινούριο ελληνικό κομμάτι στην κιθάρα. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που θα δούμε ένα κομμάτι στην ηλεκτρική κιθάρα. Φυσικά, αν θέλετε μπορείτε να δοκιμάσετε να το παίξετε στην ακουστική, χωρίς να έχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα, αλλά θα μπορέσει σίγουρα να ακουστεί όπως και να έχει. Το κομμάτι έχω σκεφτεί και στο παρελθόν αρκετές φορές να το δείξω, αλλά έχει γίνει και πάλι επίκαιρο και επειδή το επιβάλλουν οι συνθήκες, πάμε να δούμε το Μπασταρδοκρατία από γενιά του House. Καταρχάς, το κομμάτι ξεκινάει με ένα μπάσο και κάποια στιγμή μπαίνει λίγο πριν να ακουστεί η κραυγή η κιθάρα, παίζοντας απλά τις ίδιες συγχορδίες που θα παίξουμε και στο κουπλέ, αλλά μόνο με ένα χτύπημα. Οπότε, πάμε να δούμε κατευθείαν τι συμβαίνει μετά την κραυγή, που έτσι κι αλλιώς παίζουν όλα τα όργανα. Όλες οι συγχορδίες του κομματιού είναι σε μορφή power chord. Για την εισαγωγή, τα κουπλέ και τη γέφυρα θα χρειαστούμε μόνο δύο power chords, το C και το Do. Επομένως, πάμε πρώτα να δούμε τις συγχορδίες και μετά το ρυθμό. Το C power chord εδώ και το Do power chord ακριβώς δίπλα. Φυσικά υπάρχουν και εναλλακτικές θέσεις που μπορεί να σας βολέψουν σε άλλα σημεία του κομματιού, όπως το C εδώ από το 7ο τάστο και το Do δίπλα από το 8ο. Σε όλα τα μέρη που είπαμε, εισαγωγή, κουπλέ και γέφυρα, θα παίξουμε 4 μέτρα C, 4 μέτρα Do και πίσω. Επανάληψη ουσιαστικά. Επομένως έχουμε κάτι τέτοιο. Τι συνέβη εδώ, ουσιαστικά έπαιξα 8α, αν και πολλές φορές σε αυτό το είδος μουσικής παίζουμε όλο downstrokes, δηλαδή με κάτω πένα. Εδώ επειδή είναι πολύ γρήγορο το tempo, αλλά και επειδή το ακούω έτσι και επειδή το είδα και σε συναυλίες έτσι, παίζουνε με πάνω κάτω, οπότε είναι 1 και 2 και 3 και 4 και. Με τη διαφορά ότι αν προσέξατε καλά, τονίζω συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Άρα, ουσιαστικά, τονίζω το 2 και το 4. Πάμε να το μετρήσουμε όλο μαζί. Ένα και δύο και τρία και τέσσερα και ένα και δύο και τρία και τέσσερα. Άλλα δύο μέτρα και πάμε στον Do. Ένα, δύο και τρία και τέσσερα και ένα και δύο και τρία και τέσσερα και. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να τονίζουμε το backbeat. Πάμε να δούμε τώρα το κουπλέ και τη γέφυρα που έχουν διαφορετικό αλλά αρκετά παρόμοιο ρυθμικό, όπου η εναλλαγή των συγχορδιών γίνεται με την ίδια συχνότητα, άρα παίζουμε 4 μέτρα και πάλι. Θα πω και τους στίχους του δεύτερου όμως κουπλέ για να αποφύγουμε όσο γίνεται flag, restrictions και οτιδήποτε μπορεί να φάει αυτό το βίντεο. Εδώ λοιπόν στο κουπλέ και στη γέφυρα έχω κάτι τέτοιο. Οπότε τι διαφορετικό έκανα εδώ? Παίζω 1 και 2, 3 και 4. Όμως αυτό που κάνω τώρα δεν ακούει το ίδιο με αυτό που έκανα πριν. Ποιο είναι το διαφορετικό σημείο? Ότι μπουκώνω, κάνω δηλαδή palm muting με το δεξί χέρι στο 1 και 1 και 2 και στο 3 και 3 και 4. 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2, 3 and 4. Πάμε να το δούμε και δίπλα. 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2, 3 and 4. Εννοείται ότι όλα όσα έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα μπορούν να παιχτούν με βάση και την έκτη χορδή. Ένα και δύο, τρία και τέσσερα, και δύο, τρία και τέσσερα, ένα και δύο, τρία και τέσσερα, ένα και δύο, τρία και τέσσερα.
Πάμε να το δούμε και με τους στίχους του δεύτερου κουπλέ. Βάζω την κιθάρα πιο χαμηλά, ελπίζοντας να ακούγεται η φωνή μου. Παντού λογοκρισία και βρώμικες παγίδες. Συνέχεια σε ελέγχουν, ακόμα και όταν φτύνεις. Ψέματα σου λένε για αγάπη και ειρήνη. Και στο φαΐ σου ρίχνουν μισό κιλό στριχνίνη. Και πίσω και ξαναπαίζουμε το ίδιο. Και έτσι τελειώνει το κουπλέ. Έχει δηλαδή επανάληψη των συγχορδιών μετά από τους στίχους. Πάμε τώρα να δούμε τι παίζεται στα ρεφρέν. Στα ρεφρέν έχω 5 συγχορδίες, πάλι 5 power chords ουσιαστικά. Πρώτη είναι η C. Δεύτερη είναι η Sol. Τρίτη είναι η Mi. Τέταρτη η Re. Πέμπτη η La. Και εννοώ ότι παίζονται και με αυτή τη σειρά ακριβώς. Εδώ το ρυθμικό είναι πιο απλό, καθώς παίζουμε συνέχεια τέταρτα με χτυπήματα προς τα κάτω. Προσοχή όμως, τα power chords Mi και Re μοιράζονται το ίδιο μέτρο. Επομένως, εδώ έχω 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Και λέω τις συγχορδίες Si Sol Mi Re La. Πάμε μία λίγο πιο γρήγορα, μιας και το κομμάτι είναι πιο γρήγορα. Μετράω στα αγγλικά 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si Sol Mi, Re, La. Αυτός ο κύκλος παίζεται 2 φορές, ακριβώς όπως έκανα στο παράδειγμα, πριν μπουν οι στίχοι, και στη συνέχεια παίζεται άλλες 2 φορές, όσο λένε τους στίχους. Επομένως, δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μόνο μία μπασταρδοκρατία. Ξανά, δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μόνο μία μπασταρδοκρατία. Και εδώ στο ρεφρέν ταιριάζει καλύτερα και το άλλο C που είδαμε πριν, καθώς όπως έχουμε καταλήξει στο La, μπορούμε να πάμε δίπλα στο C. Άρα έστω ότι ξεκινάω με το C που παίζω τόση ώρα, αλλά στην επανάληψη παίζω το άλλο C. Πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mi Re La. Και πάμε για το άλλο C. 1, 2, 3, 4. Sol. Και τώρα τι έχει μείνει, πώς ολοκληρώνεται το κομμάτι και πώς γίνεται αυτό. Παίζοντας ό,τι κάναμε και στην εισαγωγή και καταλήγουμε στη συγχορδία C. Δεν θα παίξω την επανάληψη, θα παίξω μόνο μία φορά. Πάμε να το δούμε. Αυτό ήταν όλο το κομμάτι, ελπίζω να σας άρεσε. Όπως πάντα θα υπάρχει σύνδεσμος κάτω στην περιγραφή με τα διαγράμματα των συγχορδιών, τη φόρμα και τα λοιπά μέσω του Patreon. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε επόμενα μαθήματα είτε στην κιθάρα, είτε στο ukulele, είτε songwriting tips που θα βγουν ελπίζω σύντομα και καινούρια. Το σενάριο έχει γραφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά πρέπει να βρω το χρόνο να πάω στο στούντιο να στήσω, να τα γυρίσω και πάει λέγοντας. Εννοείται αφήστε ένα σχόλιο κάτω, κάνει πάντα καλό και μοιραστείτε το βίντεο με φίλους σας. Καλή συνέχεια και καλά παίξηματα σε όλους!